Η πρώτη ερώτηση φυσιολογικά είναι αυτή τη στιγμή, υπήρξατε δήμαρχος τα προηγούμενα χρόνια, ποιο είναι το έργο που έχετε να επιδείξετε στους κατοίκους του Δήμου σας? Το πρώτο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου είναι το οικονομικό. Γιατί αυτό αποτελεί και τη βάση για να γίνει οτιδήποτε. Το 2014 όταν αναλάβαμε το Δήμο, το έλλειμμα ήταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Το παρατηρητήριο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μας είχε θέσει μια διαδικασία πριν ακριβώς από την υπαγωγή σε μνημόνιο. Ήμασταν από τους 20 πιο κόκκινους, όχι πολιτικά, οικονομικά δήμους στη χώρα και δώσαμε μια πολύ τεράστια μάχη από τη μία και σύγκρουσης με τη διαπλοκή που θεωρούσαμε ότι υπήρχε στο Δήμο, αλλά και τακτοποίησης, προκειμένου αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας διαθέτει 7,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ ταμιακά διαθέσιμα. Ώστε να κάνουμε τι? Ώστε στον τομέα της καθαριότητας, ο οποίος ήταν ένας τομέας ο οποίος χώλαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σημαντικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στην ανανέωση του στόλου, προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας που αξίζει αυτή η πόλη. Το δεύτερο είναι η μεγάλη έμφαση που δώσαμε στη σχολική στέγη. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος στη χώρα που αυτή τη στιγμή χτίστηκαν και χτίζονται τρία σχολεία. Το ένα σχολείο στη θητεία μας. Το ένα σχολείο εγκαινιάστηκε και ήδη λειτουργεί, το ιστορικότερο σχολείο της πόλης, το πρώτο δημοτικό του Παθάρι. Και υπάρχει το τρίτο γυμνάσιο και το τρίτο γυμνάσιο Λύκειο που αυτή τη στιγμή χτίζονται και σε 1,5 χρόνο θα έχουν παραδοθεί προκειμένου τα παιδιά να μπουν μέσα. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής δώσαμε μια τεράστια έμφαση και πραγματικά δημιουργήσαμε μια υπηρεσία από το μηδέν, την ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης, δημιουργώντας ένα κέντρο που μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει πάνω 500 συμπολίτες μας. Δημιουργήσαμε νέο κοινωνικό παντοπολείο. Δημιουργήσαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια που δεν υπήρχε. Παρήχαμε στα παιδιά στα σχολεία γεύματα, γιατί αν θυμάστε, πριν από χρόνια πολλά παιδιά λιποθυμούσαν στα σχολεία και ο Δήμος από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε παρέχει δωρεάν δεκατιανό στα παιδιά στα σχολεία. Έχουμε το μεγαλύτερο κάμπ αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο δωρεάν κάμπ θερινό στη χώρα, που στέλνουμε παιδιά δωρεάν για 3 εβδομάδες για δημιουργική απασχόληση. Φτιάξαμε από την πρώτη στιγμή το χωριό παραγωγών που και στηρίξαμε τους παραγωγούς αλλά και την ίδια στιγμή και τους συμπολίτες μας να μπορούν να αγοράζουν καλά προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Δημιουργήσαμε μια σειρά, δηλαδή δημιουργήσαμε ένα ευρύ δίκτυο στην κοινωνική πολιτική για τους συμπολίτες μας, προκειμένου όσοι έχουν ανάγκη, όσοι έχουν χτυπηθεί από την κρίση, να μπορούν πραγματικά να βρουν μια συμπαράσταση και μια αγκαλιά από το Δήμο. Να σας αναφέρω εδώ ενδεικτικά ότι ο Δήμος έχει δώσει κατά καιρούς έκτακτα επιδόματα σε ανθρώπους που τους έχει διακοπεί το ρεύμα. Ότι μέσα σε όλο αυτό το διάστημα και παρά τα μειωμένα έσοδα που έχει ο Δήμος, μειώσαμε τα δημοτικά τέλη για τις κατοικίες. Και την ίδια στιγμή βεβαίως που φορολογήσαμε μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να μην στερηθούν υπηρεσίες οι πολίτες, ενώ βάσει τη μείωση των εσόδων του Δήμου. Αυτά στο κοινωνικό κομμάτι. Στον τομέα της παιδείας είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που ο Δήμος κάθε χρόνο χρηματοδοτεί με έκτακτες επιχορηγήσεις όσα χρήματα δίνει και η κρατική επιχορήγηση. Η κρατική επιχορήγηση από το 2010 και μετά με την εφαρμογή των μνημονίων είναι αρκετά μειωμένη, κατά 65% τουλάχιστον, με συνέπεια να υπάρχουν κενά στα σχολεία που αυτή ήρθε ο Δήμος να ρίξει αρκετά χρήματα προκειμένου να καλυφθούν και πραγματικές λειτουργικές ανάγκες αλλά και να δώσουμε και το κάτι παραπάνω σε εισαγωγικά στα σχολεία, προκειμένου παραδείγματος χάρη να εξοπλιστούν με διαδραστικούς πίνακες ή να λυθούν προβλήματα της. Να ενισχύσουμε τον πολιτισμό και τις αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία, πράγματα τα οποία έχουν κάνει ήδη διαφορά. Ένα άλλο μεγάλο έργο που δώσα μεγάλη έμφαση είναι το έργο για το στολίδι της πόλης μας, το Άλσος. Αυτή τη στιγμή στο Άλσος υλοποιούνται έργα αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ με χρηματοδότηση το ένα σκέλος από την Περιφέρεια Αττικής μαζί με το Δήμο και ένα άλλο σκέλος από το ΕΣΠΑ και μιλάμε για φυτοτεχνική ανάπλαση με τη φύτευση 8.000 δέντρων, 5.000 φυτών, δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων, αλλαγή του ηλεκτροφωτισμού και δημιουργία νέων παιδικών χαρών. Άρα αυτή τη στιγμή γίνεται μια κοσμογονία μέσα στο Άλσος η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και η οποία αλλάζει την εικόνα εγκατάληψης που υπήρχε μεθοδευμένα κατά την άποψή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Άλσος. Και τέλος, αυτά τα λέω όσο δεν πιο επιγραμματικά γίνεται, αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα έργο στην πόλη με χρηματοδότηση του Δήμου αλλαγής του αρδευτικού δικτύου με τοποθέτηση υπόγειου αρδευτικού συστήματος προκειμένου να εξασφαλίζουμε
το Πότσμα σε 22 κοινούς χώρους, πλατείες και σημεία πρασίνου, που αυτό αλλάζει ήδη την εικόνα της πόλης. Μαζί βεβαίως με ένα πράγμα πολύ σημαντικό που αφορά κυρίως γονείς και τα παιδιά, ότι το 2014 βρήκαμε και τις 23 παιδικές χαρές του Δήμου κλειστές και μη πιστοποιημένες και στη θητεία μας θα τις παραδώσουμε όλες ανοιχτές, αναπλασμένες και πιστοποιημένες. Εάν επανεκλεγείτε δήμαρχος, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα βάλετε στη νέα θητεία σας? Κατά τη διάρκεια της θητείας μας έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά, προκειμένου να γίνουν μελέτες για έργα και υπηρεσίες που χρειάζεται ο Δήμος μας, πράγματα τα οποία βεβαίως δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα θητεία. Θα σας τα πω ενδεικτικά κάποια, τα οποία αποτελούν και το σκελετό του προγράμματός μας για την επόμενη περίοδο. Το πρώτο είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει ήδη μελέτη, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκτήσουν επιτέλους το κεντρικό ΚΑΠΗ της Νέας Φιλαδέλφειας έναν αναβαθμισμένο χώρο. Το δεύτερο είναι το στρατιωτικό εργοστάσιο της Νέας Χαλκιδόνας. Το πρώτο στρατιωτικό εργοστάσιο, ο Δήμος έχει καταρτήσει τις μελέτες, έχει πάρει χρηματοδοτήσεις 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να μετατραπεί το πρώτο στρατιωτικό εργοστάσιο σε ένα σύγχρονο και ανοιχτό πολιτιστικό πολυχώρο, ένα κύτταρο πολιτισμού για όλη την περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας αλλά και συνολικότερα των γύρω περιοχών. Το τρίτο είναι ότι ο Δήμος έχει καταρτήσει μελέτες και υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση 10,3 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα καινοτόμο και ριζοσπαστικό σχέδιο που έχουμε καταρτήσει και έχει εγκριθεί ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή. Το οποίο περιλαμβάνει από κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και πράσινο σημείο μέχρι την αγορά απορριμματοφόρων και κομποστοποιητών οικιακών. Το τέταρτο είναι ότι έχουμε ήδη καταρτήσει ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι μια καινοτόμα λογική η οποία έρχεται να αγκαλιάσει και να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα, στα σύγχρονα προβλήματα των πόλεων και εντός του πυκνοκατοικημένου αστικού ιστού, προκειμένου να δημιουργήσουμε χώρο για τους πολίτες και ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ποδηλάτες, τα άτομα με καροτσάκια. Και εμείς αυτό το καινοτόμο σχέδιο το έχουμε ονομάσει μια βόλτα που ενώνει τις γειτονίες πόλης, που ξεκινάει από τα σύνορα της Νέας Χαλκιδόνας στο κάτω Κουκλάκι και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Φιλαδέλφεια. Χρειάζεται βεβαίως να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε όλες τις δομές τις οποίες έχουμε ήδη δημιουργήσει, που δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτήσεις όλα αυτά που έχουμε κάνει. Από εκεί πέρα όμως, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσει η πόλη την επόμενη μέρα αφορά το ζήτημα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, που εκεί πέρα χρειάζονται μελέτες, χρειάζεται προσπάθεια και κυρίως χρειάζονται και έξυπνες τεχνολογικές παρεμβάσεις προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κανθόδες πρόβλημα για τους κατοίκους του κέντρου της πόλης. Τέλος, έχουμε σχεδιάσει την επόμενη μέρα, έχοντας καταρτήσει ήδη μελέτες για την περιοχή που τώρα στεγάζει το 3ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο, προκειμένου να γίνει με ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο για δημιουργία ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου. Δεύτερον, έχουμε ολοκληρωμένα σχέδια πάλι για την περιοχή την ευρύτερη της Βρετάνια. Και τέλος, ήδη καταρτίζονται μελέτες για την περιοχή του Πετάλου Νησίδας, που μόλις τις προηγούμενες μέρες παραχωρήθηκε στο Δήμο μας. Πώς διαμορφώνεται το προεκλογικό τοπίο, και το ρωτάω αυτό γιατί είμαστε πλέον πολύ κοντά στις εκλογές? Τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα, χρειάστηκε να συγκρουστούμε με ένα κατεστημένο τοπικό το οποίο υπήρχε στην πόλη και το οποίο διοίκησε με διάφορα πρόσωπα για πολλά χρόνια το Δήμο, την ίδια στιγμή που υπήρχε ένας πόλεμος με οργανωμένα συμφέροντα μεγάλα και μικρότερα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτοί όλοι θέλουν με διάφορα πρόσωπα και διάφορα προσωπία να έρθουν να πάρουν πάλι το πάνω χέρι στο Δήμο και να το επαναφέρουν σε ένα καθεστώς λαιλασίας το οποίο το υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και να παραδώσουν κατά την άποψή μας το Δήμο στα οργανωμένα συμφέροντα. Κατά τη δική μας άποψη, ο Δήμος, γι' αυτό και είναι το κεντρικό μας σύνθημα, εμείς είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τα συμφέροντα των πολιτών. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνει ο σχεδιασμός και οι αρχές του με βάση τα συμφέροντα των πολιτών, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το να δοθεί το άλσος σε ιδιώτες, όπως ήδη κάποιοι σχεδιάζουν, για να αποτρέψουμε να μπορέσει το οποδονύφτης να μπαζωθεί προκειμένου να διευκολύνει άλλου είδους σχέδια, προκειμένου ο Δήμος να μην βρεθεί στην κατάσταση που βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια, να μην έχει απορριμματοφόρα και να αναγκάζεται να ανοίξει το παγκάρι της εκκλησίας του νεκροταφείου για να μπορέσει να βάλει πετρέλαιο και να κινηθούν τα οχήματα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, έχοντας όλα αυτά τα χρόνια υπηρετήσει με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, και θεωρούμε πως αυτή είναι και η κυρίαρχη μάχη που έχουμε να δώσουμε και αυτά που έχουμε να περασπιστούμε για την επόμενη μέρα. Ο Κλεισθένης φέρνει ένα νέο δεδομένο, το οποίο είναι η απλή αναλογική.
Η ερώτηση είναι, υπάρχουν στην περιοχή σας, πέρα από εσάς, και άλλες, αν είναι δυνατόν προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για το καλό της πόλης? Όπως το τοποθετήσαμε και στην εκλογική μας διακήρυξη, εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι κατέχουμε τη μόνη αλήθεια. Και άρα με τις δυνατότητες και την υποχρέωση, θα έλεγα, που ορίζει το νέο εκλογικό σύστημα, οφείλουμε να ζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις και με άτομα και με παρατάξεις του ευρύτερου προοδευτικού, δημοκρατικού αλλά και αριστερού χώρου. Εκεί λοιπόν, αυτό όμως έχει μια βασική προϋπόθεση. Όλη αυτή η συζήτηση να γίνει πάνω σε ένα πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο και με ανοιχτά χαρτιά στην κοινωνία. Όμως αυτό οφείλει να γίνει με προγραμματικές και πολιτικές συγκλήσεις πάνω σε ένα καθαρά προγραμματικό πλαίσιο για την πόλη μας και όχι σε κλειστά γραφεία και με συμφωνίες και παζάρια από το τραπέζι. Πράγμα που βλέπουμε ήδη να γίνεται στην πόλη μας μπορούμε να πούμε ανίκειες για εμάς λογικές. Εμείς λοιπόν το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και μια πρόσκληση συνεργασίας με δυνάμεις οι οποίες ανήκουν, θεωρούμε, σε αυτό το ευρύτερο δημοκρατικό και προοδευτικό τόξο, πάντα όμως πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα καλέσουμε και άλλους υποψηφίους να τοποθετηθούν.